Είναι, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, έντονο από ήχο και η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Πόλωση, διχασμό και τοξικότητα. Είναι διχασμένη η χώρα. Μιχάλη, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Είναι διχασμένη η χώρα χωρίς καμία αμφιβολία. Ήδη το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύεται στο έπακρο την απόπειρα δολοφονίας και τις σχέσεις του υπόπτου με το Κίεβο. Διότι η πραγματικότητα είναι αυτή, Μιχάλη, είχε αναμειχθεί και στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, όχι μόνο στην ανθρωπιστική. Εκμεταλλεύεται αυτή την απόπειρα και λογικό είναι, ο καθένας θα το έκανε, διότι αποδεικνύεται το εργαλείο που θα μπορούσε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό εδώ για να σταματήσει η υποχώρηση του κυρίου Τραμπ στις δημοσκοπήσεις. Μέχρι πριν από την απόπειρα, βλέπαμε μια σταθερή άνοδο της Κάμαλα Χάρις μετά την καλή της εμφάνιση στο debate και τη διπλή υποστήριξη από την Taylor Swift. Πριν από την απόπειρα, ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε ότι τη μισή. Μιχάλη, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε για τραγουδίστρια. Δηλαδή, έκανε αυτό που κατηγορεί τους άλλους. Θα μπορούσε να εκλειφθεί ως κάλεσμα στους οπαδούς του για να την αντιμετωπίσουν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Σημειώθηκε ήδη αύξηση στον αριθμό των μελών της ασφάλειάς της, διότι θεώρησαν εδώ οι αρχές ότι κινδυνεύει. Παρατηρείται ήδη μια πολύ μεγάλη σκλήρυνση της ρητορικής του πρώην Προέδρου και των συνεργατών του, δείχνουν τη σημερινή αντιπρόεδρο ως υπεύθυνη για τις δύο αποπείρες εναντίον του, κάτι που δεν ισχύει βέβαια. Ισχυρίζονται ότι η έκκλησή της για να προστατευτεί η δημοκρατία στην Αμερική είναι αυτή που όπλησε το δράστη της επίθεσης στην Περσιλβάνια τον Ιούλιο, θυμάσαι, και της χθεσινής απαραδέκτης απόπειρας εναντίον του κ. Τραμπ που σχεδίαζε ο ύποπτος. Είναι λογικό να υποστηρίξει κανείς ότι ο παδί του κ. Τραμπ πυρώνονται γύρω του με έντονο τρόπο πια και με μεγαλύτερο φανατισμό και ήδη κυκλοφορούν νέες θεωρίες συνωμοσίας, αν και τα κίνητρα, επαναλαμβάνω, είναι γνωστά, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι η υποψία που είχε αυτός ο παράλογος άνθρωπος ότι αν εκλεγεί ο κύριος Τραμπ θα παραδώσει την Ουκρανία στον Βλαδιμίρ Πούτιν. Από τη στιγμή, Μιχάλη, που ξεκινούν αυτές οι φήμες, ουδείς μπορεί να σταματήσει. Λοιπόν, Μιχάλη, όλα αυτά που μας περιγράφεις, πώς επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, αφήνουν για παράδειγμα αποτύπωμα στις δημοσκοπήσεις, γιατί θα γίνουν αρκετές μέχρι τότε. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι δημοσκοπήσεις, οι νέες δημοσκοπήσεις. Και αυτές που ήταν στη διαδικασία να γίνουν, τι σταμάτησαν και είπαμε. Mm-hmm. Ξεκίνησαν νέες, έτσι. Mm-hmm. Και από τις δύο εκστρατείες, και από τον κύριο Τραμπ και από την κυρία Χάρις και από τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης. Άρα θα σου έλεγα ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε καθαρή εικόνα για την επίδραση ή όχι της απόπειρας. Την προηγούμενη φορά καλύφθηκαν τα όποια κέρδη του κυρίου Τραμπ από την απόπειρα στην Πενσιλβάνια. Από το συνέδριο το δημοκρατικό που ακολούθησε. Τώρα το επιτελείο της κυρίας Χάρις προσπαθεί να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο απάντησης στους ισχυρισμούς των αντιπάλων της ότι η ρητορική της είναι αυτή που ευθύνεται για την απόπειρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, χωρίς καμία αμφιβολία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δράστη, πρέπει να πούμε ότι 8 χρόνια, για 8 χρόνια αξίζει αλλοπρόσαλλα, Μιχάλη. Mm-hmm. Και τους μεν και τους δε. Κλείνοντας να σου πω ότι είναι πάντως θλιβερό να συμβαίνουν στην Αμερική δύο απόπειρες σε δύο μήνες εναντίον ενός Προέδρου και Προεδρικού υποψηφίου. Άλιστα. Η Αμερική, όπως ξέρεις, μέσω της NSA, αυτής της φοβερής και τρομερής υπηρεσίας, παρακολουθεί όλο τον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι της, Μιχάλη. Και δεν μπορεί να προστατεύσει τους δύο υποψηφίους Προέδρους. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Φωνικές πλημμύρες πλήττουν την Ευρώπη, από τις οποίες έχουν χάσει.